Βασίλη Κακουλάκη, ένα πολύ σπουδαίο τίτλο στα 16 σου χρόνια να είσαι ανερχόμενο κολυμβητή ανοιχτή θάλασσα για όλη την Ελλάδα. Ναι, στο μυαλό μου στην αρχή τη χρονιά δεν το είχα καθόλου, γιατί πιο πολύ κολυμπούσα στην πισίνα. Ήρθε πολύ αυθόρμητα και δεν το περίμενα να το κάνω αυτό. Οπότε... Η δουλειά που γίνεται είναι σκληρή από ό,τι ακούσαμε να λέει και η προπονήτριά σου. Ωστόσο, είναι κάτι που αγαπάς προφανώς, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο. Ναι, είναι πολύ απαιτητική η προπόνηση που κάνω και πάρα πολύ σκληρή. αλλά πάνω απ' όλα μου αρέσει, δηλαδή το αγαπώ αυτό που κάνω. Και δουλέψει πάρα πολύ, συνεχίζουμε και δουλεύουμε, βάζουμε συνέχεια καινούριους στόχους και κυνηγάμε καινούργια πράγματα. Πείτε μας λίγο, πόσες ώρες περίπου είναι η προπόνηση κάθε εβδομάδα και πού πηγαίνετε όταν μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα? Ναι, κάνουμε ημερησίως 1,5 ώρα το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα, συν γυμναστήριο καθημερινά, εκτός το Σάββατο που είναι μόνο πρωί. Πολύ δουλειά. Ναι, ναι, αρκετή δουλειά. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες στη θάλασσα, τα μέτρα που χρειάζονται είναι πολλά. Δυστυχώς δεν έχουμε τόση ευχέρεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μαθητής, έχει και άλλα εξωσχολικά μαθήματα, αλλά ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Και γιατί όχι να τον δούμε μια μέρα, εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να λέμε πολλές φορές και τέτοιους τίτλους να βγάζουμε, να τον δούμε μια μέρα τον Βασίλη τον Κακουλάκη νέο Γιαννιώτη. Μακάρι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ποιος δεν ονειρεύεται κάτι τέτοιο, ποιος αθλητής δεν ονειρεύεται τη μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει. Φτάνουν τα όνειρά σου μέχρι το Γιαννιώτη πλέον, κάτι που ρώτησα και την προπονήτρια πριν? Ναι, φτάνουν και πιστεύω να τα πετύχω. Ο πιο άμεσος στόχος όμως, μέχρι να φτάσεις μέχρι εκεί? Ο πιο άμεσος στόχος είναι να πάρω διακρίσεις σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Και αν μπορέσω να πάρω κάποια πολύ καλή θέση, έτσι ώστε να μπορώ να προχωρήσω πιο μακριά.